Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το θέμα αναστολής λειτουργίας του παιδικού σταθμού Καμπής και του βρεφονηπιακού σταθμού Κωστακιών του Δήμου Αρταίων, το οποίο απασχόλησε τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα της Τετάρτης. Στη συνεδρία συμπαρέστησαν και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων στους οποίους δόθηκε ο λόγος, ενώ εισηγητής του θέματος ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Διαβίου Μάθησης Κώστας Χαρακλιάς. Επίσης, με τον πολύ μικρό αριθμό εγγεγραμμένων παιδιών, δεν μπορεί να τοποθετηθεί το ίδιο προσωπικό, είναι προφανές, που απαιτείται για τα 25 και 27 παιδιά που είναι στα περισσότερα τμήματα εδώ της πόλης της Άρτας. Με αποτέλεσμα, να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί και το ωράριο. Αυτό που αναφέρει και ο πρόεδρος της Καμπής, δηλαδή το 7-3. Γιατί οι παιδαγωγοί έχουν εξάωρη απασχόληση και υιοθετείται εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα ωράριο μεταξύ των ωρών 8 και 2 το μεσημέρι. Και όταν απουσιάζει η παιδαγωγός, ο άνθρωπος είναι, μπορεί να αρρωστήσει, μπορεί να τη συμβεί οτιδήποτε άλλο, εάν δεν υπάρχει αντικατάσταση, τότε ο παιδικός σταθμός κλείνει. Για τον παιδικό λοιπόν, πάμε να τα συγκεκριμενοποιήσουμε. Για τον παιδικό λοιπόν σταθμό της Καμπής, στο διάστημα αυτό που προαναφέραμε, υπευλήθησαν στην υπηρεσία μόνο 2 αιτήσεις ηλεκτρονικά, προερχόμενος από το Όμορο Δήμο Ζηρού και συγκεκριμένα από το Γοργόμηλο. Στη συνέχεια και αφού συζητήθηκε το ενδεχόμενο αναστολής, κατατέθηκαν χειρόγραφα, τις οποίες και δεχτήκαμε, μία αίτηση η οποία συμπληρώνει την απαιτούμενη ηλικία εγγραφής την 1η του Νοέμβρη του 2024, περίπου σε 1,5 μήνα από τώρα, και αυτή είναι από το Δήμο Ζηρού. Μία ακόμη αίτηση η οποία συμπληρώνει την απαιτούμενη ηλικία εγγραφής την 1η Γενάρη του 2025 από το δικό μας Δήμο και άλλη μία ακόμα και τελευταία αίτηση η οποία δεν είχε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αυτή μένει στο Δήμο Ζηρού και συγκεκριμένα στη Φιλιππιάδα, το οποίο έχει το παιδάκι γραφτεί εκεί. Πάμε για τον παιδικό σταθμό Κωστακιών. Στο διάστημα που προαναφέραμε, οι αιτήσεις που υπευλήθησαν στην υπηρεσία ήταν 7. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ΕΤΑΑ, δηλαδή τα βάουτσερ που παίρνουν οι ωφελούμενες μητέρες, και μετά από επικοινωνία που κάνει κάθε χρόνο η υπηρεσία και η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, γιατί μπορεί να προσκομίσουν οι γονείς τα βάουτσερ και να ολοκληρωθεί τρόπον την εγγραφή στο σταθμό, δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν την ένταξη στους παιδικούς και την εξαίρεση της αίτησής τους από τη διαδικασία της εγγραφής. Ήταν 7 αιτήσεις. Τώρα θα συνεχίσω. Στη συνέχεια και αφού συζητήθηκε το ενδεχόμενο της αναστολής, κατατέθηκε μία αίτηση χειρόγραφη, χωρίς να φέρει επισυναπτώμενα δικαιολογητικά, με την οποία η αιτούσα εξέφραζε την επιθυμία να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός και ότι η ίδια έχει ένα παιδάκι. Φυσικά η υπηρεσία επικοινώνησε με την αιτούσα, η οποία συμπληρώνει την απαιτούμενη ηλικία εγγραφής αρχές Μαρτίου του 2025. Μέχρι τώρα καμία άλλη αίτηση δεν έχει κατατεθεί και ύστερα από όλη αυτή τη διαδικασία οι αιτήσεις που ήταν έμειναν 2. Όντως η απόφασή μας είναι ομόφωνα αρνητική, καθώς κανείς δεν θέλει να κλείσει αυτός ο παιδικός σταθμός. Υπήρξε μια μετατροπή από πνευματικό κέντρο από το 19 και έγινε ο παιδικός σταθμός. Οι άνθρωποι το θέλουν εκεί, το οικονομικό κομμάτι το καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή. Όπως ανέφερε και ο κύριος Χαρακλιάς, τα δεδομένα είναι αυτά αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι η Κωστακή είναι το μεγαλύτερη δημοτική κοινότητα του Δήμου Αρταίων. Δεν γίνεται να υπάρχουν τόσες λίγες αιτήσεις. Κάτι έχει φταίξει στο πρακτικό κομμάτι. Μιλάμε για 2.500 κόσμου τουλάχιστον και δεν μπορεί να μην υπάρχουν οικογένειες που να μην θέλουν να ωφεληθούν από αυτό το πράγμα. Ωραία. Το σώμα ας κρίνει για τα, ναι, τα δεδομένα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για τα πρακτικά κύριε Δέμψα. Ο κύριος Ζάκος είναι ο πρόεδρος του κοινότητος Κωστακιών.
Τελειώσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ξέρω, ναι. Ο κύριος Τσάιμος. Ναι. Τσάιμος Δημήτρης, ναι. Πρόεδρος της Καμπύσης. Για τα πρακτικά. Ναι, ναι. Θα αναφερθώ λίγο στον κύριο Καρακλιά. Έχουμε 5 αιτήσεις χειρόγραφες, γιατί δεν μας αφήσουν να κάνουμε ηλεκτρονικές, κύριε Καρακλιά. Η κυρία Γκατζόν απέτρεψε τον κόσμο να κάνει χειρόγραφες και χειρόγραφες αιτήσεις με την προϋπόθεση να πηγαίνουν σε άλλους παιδικούς σταθμούς, στη Φιλιππιάδα, τα παιδιά τα δικά μας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πούν και τα παιδιά της Κωνσταντιούς, αλλά δεν είπε το όνομα κάποιος από αυτούς. Ωραία. Η κυρία Γκατζόν το έκανε αυτό, ωραία. Παρακαλώ, λοιπόν. Συνεχίστε, μιλέτε ονόματα. Μα είναι... Έχουμε κόσμο, έχουμε γονείς που το έχουν κάνει. Δεν χρειάζεται να πείτε το εκτές, το η διευθύντρια. Διευθύντρια, ωραία, διευθύντρια. Λοιπόν, ήταν δύο παιδάκια από το Κορυβόμελο και έχουμε και 5 αιτήσεις. Σύνολο έχουμε 7 παιδιά. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε 7 παιδιά. Ο κύριος Κώστας είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Ο Βασίλης Κώστας. Έχει και αυτός παιδάκι. Από την Καμπή έχουμε μόνο ένα παιδί. Τα περισσότερα παιδιά είναι από το Χανόπουλο και από το Κορυβόμελο είναι 2 παιδιά. Και έρχεται κι άλλο ένα 3. Οπότε. Από τα βάουτζερ ο Δήμος θα κερδίσει γιατί παίρνει λεφτά. Οπότε τώρα πάμε σε ιδιωτικούς σταθμούς. Και αυτά ως αποτέλεσμα δηλαδή είναι να φύγουν τα παιδιά και να πάνε στη Φιλιππιάδα. Και τα δικά μας τα παιδιά. Και από το Χανόπουλο, εδώ ο πρόεδρος και αυτοί. Λοιπόν. Στη συνέχεια και μετά τις ερωτήσεις, οι επικεφαλείς των παρατάξεων έλαβαν το λόγο για τις τοποθετήσεις και τις δικές τους απόψεις. Πρόσφατα, όταν την τελευταία μας χρονιά ήρθε το θέμα του παιδικού σταθμού του Αγίου Σπυρίδωνα, που μπορούσα να πούμε ότι κρατάμε ένα παιδικό σταθμό αναδημοτική ενότητα, είπαμε ότι παρόλο που υπήρχε από την τοπική κοινωνία παιδιά, υπήρχε σύσσωμη η απόφαση της τοπικής κοινωνίας να το κρατήσουμε, το κρατήσαμε. Έτσι, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδειοδοτημένοι παιδικοί σταθμοί όλοι, σύμφωνα με τα καινούργια πρότυπα, ακόμη και του Αγίου Σπυρίδωνα που είναι στο μισθωμένο κτίριο, όλα τα άλλα είναι σε δικά μας κτίρια, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη δομή. Εδώ όμως θα πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε πόσο ωραία συζήτηση γίνεται και με επιχειρήματα και από την τοπική κοινωνία, και αυτό, Πρόεδρε, γιατί το κουβεντιάσαμε και τηλεφωνικά, ήρθε κάποια στιγμή νύχτα να περάσει στα διαπεριφοράς θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα ψηφίζαμε και δεν θα ξέρει κανένας τίποτα. Άρα αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει κάτι ότι εσείς αυτή τη στιγμή θέλατε από τον Ιούνιο μήνα να κλείσετε τους παιδικούς σταθμούς και ξέρετε πολύ καλά ότι δεχτήκατε τηλέφωνο από άνθρωπο από τους Κωνστακιούς από τον Μάιο μήνα που σας είπε. Εγώ. Εσείς από ένα παλιό αυτοδιοικητικό και σας είπε ότι εδώ ακούγεται ότι θα κλείσουμε τους παιδικούς σταθμούς. Θα κλείσουμε τον παιδικό σταθμό Κωνστακιών. Και είπατε, όχι βέβαια, θα τον αναβαθμίσουμε κιόλας. Αυτό γιατί το πιστεύατε από την αρχή ότι χρειάζεται να υπάρχει παιδικό σταθμό στους Κωνστακιούς. Εσείς το ξέρετε αυτό. Το ξέρω. Όχι, το ξέρετε ότι ενδιαφερόμουν εγώ για τους Κωνστακιούς. Όχι, λέω. Λέω ότι εσείς ξέρετε. Λέω, ότι σας εγώ... πήρε τηλέφωνο άνθρωπος που είδε η τοπική κοινωνία ότι γίνεται μια μεθόδευση στο να κλείσει ο παιδικός σταθμός και εσείς είπατε όχι, δεν το κλείνει. Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά. Για να μην λέμε ονόματα, σου το πω και μετά. Ναι, ξέρετε εσείς ότι εγώ ενδιαφερόμουν να υπάρχει παιδικός σταθμός. Βέβαια, δεν το έχουμε πει. Α, το έχουμε πει. Το έχουμε πει. Δεν το συζητάμε. Γιατί ξεχνάμε κάποια πράγματα. Θέλω να πω όμως ότι αν ενδιαφερόσαστε για το παιδικό σταθμό τότε που το ξεκινήσαμε και το κάναμε. Νομίζω ότι και τώρα όμως θα συμφωνήσετε ότι αυτό θα πρέπει να μείνει ανοιχτός. Αν τώρα αυτή τη στιγμή αποφασίσετε και ψηφίσετε να κλείσει, νομίζω ότι ακυρώνεται όλη την προηγούμενη πορεία σας. Μιλάμε για ένα πράγμα που είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, δικαίωμα και με βάση το αστικό σύνταγμα που έχει η χώρα, τα παιδιά να πάνε να σπουδάσουν, να πάνε στον Βρεφονιπιακό Σταθμό, στον παιδικό, στο σχολείο. Και δεν καθόμαστε να κουβεντιάσουμε τώρα ζητήματα ποιο, πού, πότε. Εγώ θέλω να βάλω δύο πλευρές, γιατί πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Αν ψευδόμαστε, λέω ένας ψέματα ή ο άλλος, αν έχει δύο παιδιά ή 7, ή αν αύριο μπορούν να λειτουργήσουν με 7, φυσικά και πρέπει να μείνουν ανοιχτοί οι παιδικοί σταθμοί. Φυσικά και όταν μιλάμε για αναστολή, μιλάμε για κλείσιμο. Έχουν ξαναγίνει αυτά τα παραδείγματα. Αλλά να καταλάβετε και ένα πράγμα, λίγο να βγάζουμε και πολιτικά συμπεράσματα σε αυτή την κουβέντα και σε αυτό το τραπέζι. Πανελλαδικά, μιλάμε για πάνω από 4.000 συγχωνεύσεις και κλεισίματα. Πρωτοβάθμια βρεφονιπιακό σταθμό παιδικών, δημοτικών, γυμνασίων. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει αναστάτωση αυτή τη στιγμή σε όλο το χώρο της εκπαίδευσης, φέτος, το Σεπτέμβριο, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά μιλάμε, αν έχουμε έναν εκπαιδευτικό, έναν βοηθό, έναν μάγειρα. Γιατί δεν έχουμε, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση να κλείνουμε παιδικούς σταθμούς, να κλείνουμε σχολεία, να κλείνουμε γυμνάσια, να κλείνουμε νοσοκομεία, γιατί έχουν κόστος και πρέπει να ζήσουν και κάποιοι ιδιώτες. Μπορεί να είναι το τάδε μάρκα, λέγεται στους Κωνστακιούς,
το τάδε μάρκα παραπέρα που θέλει να πάει στην Γκαμπή και πάει λέγοντας. Αυτό γιατί το βάζω. Αν επικρατεί μια αντίληψη ότι δεν θα λειτουργήσει, δεν ξέρουμε άμα θα ανοίξει, δεν ξέρουμε άμα θα κλείσει, δεν ξέρουμε τι θα κάνει το Σεπτέμβριο και ο γονιός από το άγχος θα ψάξει να βρει που θα πάει το παιδί του. Γιατί και εγώ, αν δούλευα στην Άρτα ή αν δούλευα στην Γκαμπή, δεν θα σκεφτόμουν να πάω το παιδί μου στην Άρτα, αν είχα δίπλα τον παιδικό σταθμό. Εγώ να πω και μερικά ακόμα από το ΦΕΚ, από τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας παιδικών και ευρυφωνηπιακών σταθμών. Το ωράριο. Το ωράριο δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια. Το ωράριο, άρθρο 10, γιατί αφού επικαλείστε τον νόμο, να τον επικαλείστε ολόκληρο. Το ωράριο λοιπόν λέει ότι το ωράριο λειτουργίας για παιδικό και ευρυφωνηπιακό σταθμό είναι 7 με 4 και δύναται να επεκταθεί 2 ώρες μετά τις 4 και δίνει και τρόπο για το πώς θα καλύπτεται η υπερορία για τους εργαζόμενους. Λέει ο νόμος τον οποίο επικαλείστε ότι αυτά τα χρονικά διαστήματα δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Ώρα προσέλευσης 7 με 9. Δεν λέει πουθενά 8. 7 με 9. Μέχρι τις 9 λέει το άρθρο ότι μπορούν να έρθουν παιδιά. Το 7 όμως δεν λέει ότι 7 με 8 είναι στη διακριτική μου ευχέρεια εμένα να πω ότι δεν και να ουσιαστικά πω στο γονιό πήγαινε το αλλού. Όποιος λοιπόν επικαλείται τον νόμο και μας τον στέλνει για να τον διαβάσουμε κιόλας, θα πρέπει να μας στέλνει τον νόμο. Ο Δήμαρχος Αρτένου Χριστόφορος Χεφάκας επεσήμανε ότι ο Δήμος προχώρησε σε αναστολή λόγω του ιδιαίτερου μικρού αριθμού αιτήσεων και την έλλειψη προσωπικού που κάθε άλλο παρά ομαλή καθιστά τη λειτουργία των σταθμών. Ο Δήμος δεσμεύεται, πρόσθεσε ο κύριος Σαφάκας, ότι θα προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι παιδικοί σταθμοί να λειτουργήσουν ξανά την επόμενη σχολική χρονιά με πλήρες προσωπικό και ωράριο. Στόχος είναι να προσφερθεί στα παιδιά ένα ασφαλές περιβάλλον για τη σωστή ανάπτυξη και κοινωνικοποίησή τους, ενώ παράλληλα να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι γονείς και να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των οικογενειών στις κοινότητες αυτές. Γιατί πρέπει, γιατί πρέπει, μα ακούσαμε με σεβασμό πραγματικά όλους, χωρίς να διακόψουμε κανέναν, αντιλαμβανόμαστε την αγωνία, προφανώς κανένας δεν γνωρίζει, δεν θέλει να κλείσει, προφανώς όλο το χωριό θέλει να ανοίξει, προφανώς όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και πρώτος ο δήμαρχος θέλει να μείνει ανοιχτό, δεν είστε πιο ευαίσθητοι από μένα, προφανώς όλα αυτά ισχύουν, προφανώς, αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τους Κωστακιούς να είναι 2 παιδιά. Κάτι δεν είναι σωστό. Ούτε μπορώ να συντηρώ μια κατάσταση που να πηγαίνει 8 με 1 και να κλείνουν και να βγάζουμε χαρτί ότι δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Ή θα το λειτουργήσουμε σωστά ή δεν θα το λειτουργήσουμε. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος είναι πιο ευαίσθητος από τον άλλον. Καταρχάς δεν συζητάμε με μια κοινότητα όπως είναι η Κωστακή που δεν είναι κοινότητα. Η Κωστακή είναι επέκταση της Άρτας. Δεν παρακαλώ. Μπορεί... Η Κωστακή που είναι από ό,τι γνωρίζω από τα λίγα δημοτικά που γνωρίζω που κάθε χρόνο έχουν αύξηση σε παιδιά να έχουν 2 αιτήσεις στον παιδικό σταθμό. Άρα κάτι δεν πήγε καλά. Αυτό νομίζω είναι σαφές από όλους ότι κάτι δεν πήγε καλά. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ τώρα με κάποια δεδομένα. Και τα δεδομένα που ήρθαμε το Σεπτέμβρη μάλλον, έτσι, γιατί τώρα είναι Οκτώβρης, είναι αυτά τα οποία γνωρίζουμε όλοι και είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περίπτωση, ακόμη και αν κρατήσουμε ανοιχτούς τους παιδικούς, να λειτουργήσουν σωστά. Για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θα ξεκινήσουν με 1-2 παιδιά, παραπάνω δεν ξεκινάνε, και θα ψάχνουμε μέχρι το Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, αν θα μπορέσουμε να τους συμπληρώσουμε ή αν πάρουμε κάποιο παιδί από άλλο παιδικό. Κανείς γονιός ο οποίος ξεκίνησε κάπου να τακτοποιηθεί δεν πρόκειται να αλλάξει τη διάρκεια της χρονιάς και να τον πάρουμε δεξιά και αριστερά. Αυτό είναι το δεδομένο αυτή τη στιγμή, ότι οι περισσότεροι έχουν τακτοποιηθεί και ίσως αναγνωρίζω ότι το λάθος μπορεί να έγινε από τον Μάρτιο, από τον Απρίλιο, από τον Ιούνιο, αν όχι από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί αυτό, όπως είπε και η κυρία Τσόλα, δεν έγινε χθες. Έτσι. Είναι μια συνέχεια. Προφανώς ένας γονιός, όταν ο παιδικός δεν λειτουργεί σωστά
Και όταν λειτουργεί με έναν, για να πούμε ότι τον αφήσαμε ανοιχτό, όταν λειτουργεί 8 με 1 και πρέπει ο γονιός να χτυπάει κάρτα στις 7 και δεν έχει που να το αφήσει, προφανώς στη 1 δεν μπορεί να το πάρει, γιατί θα λειτουργεί. Όχι, θα πρέπει να ολοκληρώσω. Προτείνω λοιπόν, αφού οι βρεφικοί έχουμε με τους βρεφικούς παιδιά έξω, πραγματικά. Προτείνω τους βρεφικούς, γιατί στους παιδικούς έχει άδεια για βρεφικό. Έχει άδεια για βρεφικό. Ωραία. Προτείνω λοιπόν στους βρεφικούς, εάν μπορέσουμε αυτά τα 10 βρέφη που μείναν έξω, τα 15 από την Άρτα, να εξυπηρετήσουμε και να μείνει ανοιχτό το βρεφικό στους Κωστακιούς. Έτσι, να μείνει ανοιχτό το βρεφικό στους Κωστακιούς. Αλλά προτείνω να προσπαθήσουμε να οργανωθούμε και του χρόνου από την Άνοιξη να έχουμε περισσότερες αιτήσεις και στους Κωστακιούς και στην Καμπή και σε όλους τους άλλους παιδικούς σταθμούς που έχουμε πρόβλημα. Γιατί είναι θέμα εμπιστοσύνης περισσότερο. Εάν ο γονιός γνωρίζει από το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή όταν τελειώνει μια σχολική χρονιά ότι θα λειτουργήσει κανονικά ο παιδικός σταθμός με πλήρες ωράριο ίσως και με το προσωπικό να είναι, ξέρω εγώ, από τις 7 πότε προβλέπεται μέχρι τις 3, 4 δεν ξέρω πότε 4, προβλέπεται, 4. Έτσι, προφανώς θα φροντίσει να κάνει αίτηση και το Μάιο και τον Ιούνιο, πότε είναι οι αιτήσεις. Έτσι. Εάν όμως γνωρίζει ότι τα προηγούμενα χρόνια υπολειτουργούσε, προφανώς εκεί οφείλεται, φαντάζομαι, αυτό το... Λοιπόν, η πρότασή μου είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή, για να στελεχώσουμε κατάλληλα τους δύο παιδικούς σταθμούς, δεν έχουμε. Για να τους ανοίξουμε να υπολειτουργούν σόνι και καλά με δύο άτομα, δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει, και να ψάχνουμε μήπως γεμίσουμε 3-4 κτλ. Αυτή τη στιγμή προτείνω, αν μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το βρεφικό στους Κωστακιούς, μεταφέροντας κάποια άτομα από την Άρτα που μείνανε έξω, και να πάρουμε μία απόφαση να οργανωθούμε, να στελεχώσουμε και να είμαστε, έτοιμοι, αν θέλετε, την Άνοιξη να λειτουργήσουν την επόμενη χρονιά 25-26 και οι δύο παιδικοί σταθμοί με πλήρης προσωπικό. Να κανονίσουμε, να φτιάξουμε και τον κανονισμό λειτουργίας, να κάνουμε και τον οργανισμό μας για να έρθουν να κάνουμε τις τοποθετήσεις με βάση και αυτούς τους παιδικούς σταθμούς, να πάρουμε απόφαση ότι δεν κλείνουν. Απλώς για αυτή τη χρονιά 24-25 θα γίνει η αναστολή, αν μπορέσουμε να κρατήσουμε το βρεφικό, και να πάρουμε απόφαση ότι και στον καινούριο οργανισμό που θα περάσουμε θα έχουμε οργανικές θέσεις και για αυτές και θα το λειτουργήσουμε 25-26 με πλήρες ωράριο. Και τους δύο παιδικούς σταθμούς. Να ενημερωθεί ο κόσμος, να κάνουμε μια καμπάνια και στα χωριά μας ότι και στους Κωστακιούς θα λειτουργήσει με πλήρες ωράριο και στην Καμπή θα λειτουργήσει με πλήρες ωράριο, ώστε να έρθουμε οργανωμένα και να κρατήσουμε ένα παιδικό σταθμό και να είναι και στελεχωμένος και με παιδιά. Έτσι. Αυτή είναι η πρότασή μου.